Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων και υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χάρη Δούκα. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλώς ορίσατε στην Κρήτη και στην Κρήτη TV. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκληση. Είναι δικιά μου χαρά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από τον τόπο στον οποίο βρίσκεστε. Βρίσκεστε στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, σε μια περιοχή, σε μια περιφέρεια που το ΠΑΣΟΚ σε Ηράκλειο και Λασίθη κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά. Ήταν πρώτο κόμμα και με διαφορά από το δεύτερο. Και βεβαίως θα ήταν ατόπιμα να μην ρωτήσω, βρίσκεστε και στον τόπο καταγωγής του νυν Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Θέλω λίγο το σχόλιο σας. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι στην Κρήτη, που η δημοκρατική παράταξη πάντα παίρνει πολύ μεγάλα ποσοστά, που έχει πλούσια ιστορία, που πήγε πολύ καλά στις τελευταίες εκλογές. Είναι οι δύο περιοχές που σάρωσε, νομίζω, σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ακριβώς και διότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει από εδώ καταγωγή και την έχει δουλέψει πολύ την περιοχή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βεβαίως χαίρομαι πολύ γιατί έχω ξανάρθει και αρκετές φορές και στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές και με το ΠΑΣΟΚ. Θυμάμαι κυρίως πριν τις εθνικές εκλογές, τις διπλές εκλογές τις εθνικές, είχα έρθει δύο φορές και στο Ηράκλειο να μιλήσω για τα θέματα ενεργειακά σε εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και πάντα χαίρομαι όταν είμαι στον τόπο σας. Θέλω να σας πάω λίγο στο πριν την απόφαση. Κάνατε μια πολύ μεγάλη αυτοδιοικητική ανατροπή, μια ανατροπή που έδωσε ένα διαφορετικό αίρισμα στον πολιτικό αέρα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά κέρδισε τον μεγαλύτερο δήμο της χώρας, τον Δήμο Αθηναίων. Με όλη αυτή την ιστορία, με όλη αυτή τη δυναμική, μιλάμε για την ελληνική πρωτεύουσα. Αμέσως μετά διεκδικείται και την προεδρία της ΚΕΔΕ. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δηλώνεται παρόν και για τις εκλογές τις εσωκομματικές στο ΠΑΣΟΚ. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι μα εμείς τον Χάρη Δούκα τον εμπιστευτήκαμε και του δώσαμε την δυνατότητα να διοικήσει τον πιο σημαντικό δήμο της χώρας? Ότι θα τιμήσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και θα εφαρμόσω το πρόγραμμά μου μέχρι κεραίας και πως συνεχίζουμε κάθε μέρα και δημιουργούμε σημαντικές εξελίξεις στην Αθήνα. Σπάμε αποστήματα χρόνων, όπως την εγκληματική οργάνωση που εκβίαζε μαγαζιά. Πηγαίνουμε κόντρα σε εργολάβους που φτιάχνουν τεράστιους ουρανοξύστες που δεν βλέπεις πια την Ακρόπολη και δικαιωνόμαστε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρασινίζουμε την Αθήνα. Προχωράμε σε μεγάλες δράσεις για τις κοινωνικές ανισότητες, όπως το Γραφείο Καταπολέμησης της Ενεργειακής Φτώχειας, όπως δράσεις που σχετίζονται με τα δημοτικά ιατρεία. Και αν θέλετε, δεν είναι θέμα βιασύνης, αλλά ευθύνης. Έχω μάθει στη ζωή μου να μπαίνω μπροστά στην ευθύνη, να αναμετρώμαι με αυτήν. Και βεβαίως ένα χαρακτηριστικό μου είναι ότι ξέρω να δημιουργώ ομάδες. Να κινητοποιώ τον κόσμο, να δημιουργούμε ομάδες, να πιστεύουμε στους ανθρώπους. Έχουμε μια πολύ δυνατή αυτοδιοικητική ομάδα στην Αθήνα που έκανε μια πολύ μεγάλη έκπληξη και συνεχίζει 7 και 8 μήνες τώρα να αλλάζει σελίδα στην Αθήνα με δυσκολίες πολλές, με την κυβέρνηση κόντρα, με συμφέροντα και κατεστημένα τα οποία προσπαθούν να συγκρουστούν. Συγκρουόμαστε πολλές φορές και έχουμε σημαντικές νίκες και μια τέτοια ομάδα μπορούμε να δημιουργήσουμε και στο ΠΑΣΟΚ με συμμετοχή, με συνεργασία, με συλλογική ευθύνη, με δράσεις, έτσι ώστε να αλλάξουμε μοντέλο. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση που λέει ότι πώς μπορεί ένας άνθρωπος να διοικεί το Δήμο της Αθήνας και να είναι και πρόεδρος ενός κόμματος και αύριο μεθαύριο να διοικεί και μια χώρα. Και απαντάω, υπάρχει ένα μοντέλο του ενός ανδρός αρχή που το βάφτισε επιτελικό κράτος και είναι ο κ. Μητσοτάκης και με μια παρέα διοικεί ολόκληρη τη χώρα. Όποιος εμπιστεύεται αυτό το μοντέλο, ας ψηφίσει τον κ. Μητσοτάκη. Εμείς λέμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Λέμε ανοιχτό συμμετοχικό κόμμα με συνεργασίες, με όλα τα μέλη να έχουν ρόλο, λόγο και ευθύνη, με κοινοβουλευτική ομάδα, με δύναμη, με τομείς, με ομάδες που θα βγουν μπροστά, με ανθρώπους που θα καταφέρουν να δημιουργήσουν πολύ μεγάλες ανατροπές. Επειδή αναφερθήκατε στις συνεργασίες, έχουμε ακούσει και τον κύριο Ανδρουλάκη, τον σημερινό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, να μιλάει για συνεργασίες. Εσείς αυτό το κομμάτι της συνεργασίας θα το διευρύνετε ακόμα πιο προοδευτικά? Και τι εννοώ, είναι κόκκινη γραμμή για τον Χάρη Δούκα μία όχι συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ή θα το συζητήσετε? Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να δημιουργήσει συνεργασίες στη βάση και στην κοινωνία, στις γειτονίες, όπως μου αρέσει να λέω, το έλεγα και προεκλογικά και συνεχίζω και το κάνω στην Αθήνα. Διότι αν το είχε καταφέρει αυτό, θα μπορούσε να έχει κάνει ένα πέταγμα στα ποσοστά του και να είχε δημιουργήσει μια συνθήκη δημοκρατικής ανατροπής σε ευρωεκλογές. Θυμίζω, σε ευρωεκλογές αυτές,
Περίπου 1 εκατομμύριο κόσμου γύρισαν την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ, 1 εκατομμύριο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και εμείς χάσαμε 100.000. Άρα αυτό που εμένα με απασχολεί είναι να αγκαλιάσουμε τα προβλήματα των πολιτών, που είναι πολλά, που είναι μια πρωτοφανής υπερσυγκέντρωση πλούτου σε πάρα πολύ λίγους και σε όλους τους υπόλοιπους ένα ξεροκόμματο, και μάλιστα για αυτό σε μορφή ΠΑΣ και πρέπει να χειροκροτάμε. Είναι άρα λοιπόν μια στροφή σε μια κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, και για να γίνει αυτό πρέπει να χτυπήσουμε καρτέλ, πρέπει να χτυπήσουμε λόμπι, εδραιωμένα συμφέροντα. Τέτοιο κόσμο ψάχνω. Κοινωνία, ανθρώπους που θέλουν να βγουν μπροστά στις μάχες που έχουμε για να έχουμε μια Ελλάδα που ονειρευόμαστε. Διότι αυτή η εικόνα δυστυχώς, ξέρετε, δεν είμαστε μνημόνια. Και αυξάνονται οι ανισότητες. Ζούμε με μισθούς 2011 σε σκοκέρδια 2023 και δεν είμαστε μνημόνια. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την πρωτοφανή κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων για μολ, καζίνο και πράσινους ανοξίστες, και όχι για νοσοκομεία, και όχι για θέματα που σχετίζονται με τα σχολεία, με έργα υποδομών, με έργα για τον πρωτογενή τομέα. Αυτά απασχολούν τον κόσμο. Αντιλαμβάνομαι ότι στις τοποθετήσεις σας και δικαίως αναφέρεστε στην κεντρική πολιτική σκηνή και το πώς θα είναι η επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ, εφόσον οι φίλοι και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σας επιλέξουν για τη θέση του Προέδρου. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επιλέξατε να διεκδικήσετε την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ γιατί χαρακτηρίζετε αποτυχημένη την πορεία του Νίκου Ανδρουλάκη και της ομάδας Ανδρουλάκη? Θεωρείτε ότι οι πρόσφατες εθνικές εκλογές ήταν μία ήττα για το ΠΑΣΟΚ? Γιατί αν το πάρουμε αναλογικά, αν το πάρουμε αριθμητικά, με εξαίρεση τους δύο νομούς της Κρήτης, το Ηράκλειο και το Λασίθι, που το ΠΑΣΟΚ ήταν πρώτο κόμμα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να κερδίσει κάποια περιφέρεια. Και επίσης, θα τα βάλω όλα μαζί, έρχεστε από το Δήμο της Αθήνας. Στις πρόσφατες εθνικές εκλογές, τα χαμηλότερα ποσοστά το ΠΑΣΟΚ τα κατέγραψε στον Δήμο της Αθήνας. Όχι, δεν είναι τα χαμηλότερα στον Δήμο της Αθήνας. Υπήρχαν και στον Πειρά και αλλού. Να πω λοιπόν. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σε κάθε περίπτωση. Στο λεκανοπέδιο, σωστά. Ναι. Όπου είχαμε 6% και πήραμε 8%. Άρα, άμα το πάρουμε και ανάποδα με τα ποσοστά, γιατί είμαι καθηγητής στο Πολυτεχνείο, είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση. Έχει πάντα σημασία από πού ξεκινάς και πού βρίσκεσαι. Και στο ΠΑΣΟΚ δεν όρισα εγώ πύχη να είμαστε στη δεύτερη θέση. Το όρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και δεν το πετύχαμε. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, νομίζω το έχει πει και ο ίδιος, θα είναι πολιτική ήττα αν δεν πάρουμε τη δεύτερη θέση. Το πρόβλημα όμως είναι ευρύτερο. Και δεν είναι το ΠΑΣΟΚ να. Άρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, χαρακτηρίζεται ότι. Το είπε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και πρέπει να πούμε σε κάτι άλλο. Εγώ τιμώ την προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη και θεωρώ ότι όλοι οι πρόεδροι από την εποχή που μπλέξαμε τα μνημόνια με τον Γιώργο Παπανδρέου και μετά μέχρι τον Νίκο Ανδρουλάκη κάνανε μια προσπάθεια σημαντική, και δεν έχει νόημα τώρα να λέμε ποια πράγματα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Έχει νόημα να πούμε όμως το εξής, ότι ο κύκλος επιβίωσης του χώρου, το ζήσαμε όλοι και στα πιο δύσκολα χρόνια, ξέρετε, κάναμε ομιλίες, θα κάνω και σήμερα μία αργότερα, και μας πετάγανε νεράτζια στο ΠΑΣΟΚ, στα δύσκολα χρόνια. Και όμως ήμασταν εδώ και παλέψαμε, και ο κύκλος επιβίωσης πια πρέπει να ολοκληρωθεί. Και να πάμε στον κύκλο της υπέρβασης. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν χρειάζεται επανεκκίνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι για τα δύσκολα και έχει ιστορική ευθύνη να μην είναι σε δευτερότριτους ρόλους. Στόχος δεν είναι να κερδίσει τον κύριο Κασελάκη, είναι να είναι πρωταγωνιστής και με δημοκρατική ανατροπή να μπορέσει να είναι η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Και αυτό το λέω όχι για να πάρουμε την εξουσία, το ακριβώς αντίθετο, για τον εκδημοκρατισμό της εξουσίας και για να μην ξαναμπλέξουμε σε νέες περιπέτειες. Διότι η χώρα αυτή τη στιγμή έχει μια κατεύθυνση η οποία την οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε νέα προβλήματα. Έρχονται πολλά χρήματα και δεν πάνε στα θεμελιώδη, δημιουργούν πολύ μεγάλα θέματα στον πολύ τον κόσμο και αυτά τα βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η κάλπη στις 6 του Οκτώβρη έχει εθνικά χαρακτηριστικά. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Σε μία πρόσφατη συνέντευξή σας σε αθηναϊκό σταθμό, κάνατε μία αναφορά, ένα λογοπαίγνιο περί αναπαυτικής καρέκλας του Δημάρχου. Δεν σας κρύβω ότι και εδώ σε επίπεδο Κρήτης υπήρξαν δήμαρχοι που δυσαρεστήθηκαν με αυτήν την τοποθέτησή σας. Είναι πιο, είπατε χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσα να επιλέξω την αναπαυτική καρέκλα του Δημάρχου και όχι να πάρω το ρίσκο που λαμβάνω τώρα, γιατί τώρα λαμβάνω ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Σωστά δεν το λέω? Λέω ότι θα μπορούσα να κάτσω αναπαυτικά στη θέση του Δημάρχου αντί να πάρω ένα επιπλέον ρίσκο. Η θέση του Δημάρχου δεν είναι αναπαυτική, αν θέλετε έτσι να πούμε την αλήθεια. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Και είναι μια δουλειά η οποία απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη δραστηριοποίηση. Όμως είναι και μια δουλειά
μια και μιλάτε για τους δημάρχους, και κάνω έναν αγώνα αυτοδιοικητικό μαζί με άλλους δημάρχους στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, όπου το αυτοδιοικητικό κίνημα πρέπει να ξαναπαιτήσει αυτά που τον αλογούν. Διότι οι δήμαρχοι δεν είναι πέτες και δεν είναι εδώ για να κάνουν βαθιές υποκλήσεις. Mm-hmm. Και ξέρετε, στην Αθήνα δίνω μάχες και συγκρούσεις, και Αθήνα βάλτε, γιατί και δεν χώνεψαν την ήττα, αλλά και γιατί η κυβέρνηση δεν πιστεύει στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Δεν πιστεύει στους δημάρχους, γι' αυτό και αφυδατώνει συνέχεια την λειτουργία μας, μας μειώνει τους πόρους, μας παίρνει οργανισμούς. Η πρώτη, όπως ξέρετε, απόφαση που πήραν ήταν μου πήραν την ανάπλαση. Η δεύτερη απόφαση παλέψαμε να κρατήσουμε το δημοτικό μας σταθμό. Η τρίτη απόφαση είναι ένας πολύ μικρός δρόμος, ξέρετε, στην Αθήνα και λέγεται Βασιλίσσης Όλγας. Και αποφασίσαμε, ψήφισε ο κόσμος, να ανοίξει λίγα τετραγωνικά. Mm-hmm. Και τρεις υπουργοί έχουν στυλώσει τα πόδια τους και δεν μπορούμε να τον ανοίξουμε. Και τα λέω όλα αυτά διότι ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ίσως η διατύπωση να μην ήταν όπως το λέτε και εσείς η πιο επιτυχημένη, ότι θα μπορούσα να κάτσω λοιπόν στην καρέκλα μου και να διαμαρτύρομαι. Και να λέω αυτά μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και όμως βγαίνω μπροστά και αναμετρώ με την ευθύνη και λέω ότι όχι, το άλλο μοντέλο της Ευρώπης, των πόλων και των περιφερειών, χρειάζεται μια τοπική αυτοδιοίκηση που να έχει δύναμη, αρμοδιότητες και να μπορεί αυτά τα οποία αποφασίζει ο κόσμος να τα υλοποιεί. Κύριε Δούκα, σας προβληματίζει το γεγονός ότι παρά τη σκληρή πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία, βρίσκεστε στην Κρήτη? Θέλω να σας πω ότι ο χώρος της δημόσιας υγείας στην Κρήτη, στην κυριολεξία καταραίει, έχει σοβαρά προβλήματα. Εξακολουθεί να έχει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Αυτό το 41% έχει γίνει πολλές φορές και πολιτικό λογοπαίγνιο και θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Βεβαίως, πολύ μικρότερο στις ευρωεκλογές. Έστειλε μήνυμα ο κόσμος. Και πάλι όμως, κύριε Δούκα, και στις ευρωεκλογές υπήρχε μια σαφέστατη διαφορά ασφαλείας από τον δεύτερο, και την ίδια ώρα ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά ούτε και το ΠΑΣΟΚ κατάφεραν, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, να πάρει αυτή τη χασούρα των ψηφοφόρων από την Νέα Δημοκρατία. Είναι μόνο ευθύνη των Προέδρων αυτή η τακτική, το γεγονός ότι δεν παίρνει τις απολύσεις της Νέας Δημοκρατίας η αντιπολίτευση, ή είναι ευθύνη όλων σας που είστε σε ένα κόμμα και έχετε και ένα κομβικό ρόλο? Σωστά. Είστε ο Δήμαρχος των Αθηναίων. Σωστά. Λέμε λοιπόν ότι τα μηνύματα των ευρωεκλογών είναι δύο. Το πρώτο είναι ότι ο κόσμος γύριζε την πλάτη του στην πολιτική και στους πολιτικούς. 60% δεν ψήφισαν. Mm-hmm. Και έστειλαν μήνυμα και στην κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι ότι και εμείς δεν πείσαμε. Ότι μπορούμε να αποτελέσουμε μια ξεκάθαρη προοδευτική επιλογή. Γι' αυτό και λέω: το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται ένα συμμετοχικό σοκ. Και χρειάζεται να επιστρέψει στις ρίζες του, να ξαναγίνει κίνημα, να θυμηθεί το ΚΑΠΑ και να είναι κεφαλαίο, να ξαναμιλήσει με τον κόσμο. Γι' αυτό και γυρνάω όλη την Ελλάδα και μιλάω. Και να δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο ηγεσίας. Αυτό νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό μου και προτείνω κάτι διαφορετικό, διότι δεν πιστεύω σε ένα κλειστό κόμμα, φοβικό, που μια παρέα συγκεντρώνει πολύ μεγάλη εξουσία, αλλά αντίθετα πιστεύω ότι πρέπει να ανοίξει, να έχει τομέα αυτοδιοίκησης. Αναφέρεστε, να υποθέσω, στον Νίκο Ανδρουλάκη και την ομάδα Ανδρουλάκη. Λέω μια παρέα που ασκεί εξουσία. Αναφέρεστε στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ. Να πω ξεκάθαρα ότι, για παράδειγμα, δεν υπάρχει τομέα σε γραμματέας αυτοδιοίκησης. Σε ένα κόμμα το οποίο έφτιαξε την τοπική αυτοδιοίκηση και έδωσε δύναμη στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση, στον πρώτο βαθμό εγκύτες με τα προβλήματα, και λέω ότι χρειάζεται λοιπόν να ανοίξουμε θεσμικά, ενωτικά, με ρόλο, λόγο και ευθύνη, να έχουμε όργανα τα οποία να είναι λειτουργικά, να είναι ευέλικτα, να μπορούν να μαζεύονται. Ξέρετε, δεν μπορεί να γίνεται κεντρική επιτροπή 2,5 χρόνια τώρα 4 φορές. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου να έκανε εκτελεστικό συμβούλιο μία φορά την εβδομάδα. Και πρέπει άρα να αισθάνονται όλοι ότι συμμετέχουν, συνδιαμορφώνουν. Και με αυτό το νέο μοντέλο μπορούμε και πρέπει να αλλάξουμε πορεία στη χώρα. Γι' αυτό και μίλησα για συμμετοχικό σοκ και θα παλέψω πάρα πολύ γι' αυτό. Ένα τελευταίο ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι και προεκλογικά και εδώ στα Δελτία Ειδήσεων της Crete TV ο κύριος Ανδρουλάκης, αναφέρομαι προεκλογικά προς τις αυτοδυτικές εκλογές, αναφερόταν για την μεγάλη υπέρβαση που θα γίνει στο Δήμο της Αθήνας με μια υπέρμετρη στήριξη στο πρόσωπό σας. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι ο Χάρης Δούκας δεν τίμησε την κίνηση Ανδρουλάκη να τον στηρίξει? Τίμησα την κίνηση του Νίκου του Ανδρουλάκη. Με στήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον στήριξα και εγώ και κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όμως η πολιτική δεν είναι παρέα. Η πολιτική είναι ευθύνη και είναι ο κόσμος. Και αυτά τα οποία πιστεύω, τα λέω, αναμετρώ με την ευθύνη, παίρνω το κόστος της, παίρνω το ρίσκο και νομίζω ότι είναι δημοκρατικό κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Τιμούμε τις προσπάθειες όλων των Προέδρων, τιμούμε τον Νίκο τον Ανδρουλάκη και κάνουμε τώρα μια προσπάθεια υπέρβασης και πιστεύω πολύ στο μοντέλο που προτείνω, που είναι ένα μοντέλο αλλαγής για το ΠΑΣΟΚ. Και ξέρετε κάτι, για να μας ξανακοιτάξει ο κόσμος, δεν αρκεί να του λέμε
χτυπώντας την πλάτη, όλα θα πάνε καλά. Mm-hmm. Αλλά και να το πούμε με ποιους θα συγκρουστούμε και πώς, και να είναι πολύ συγκεκριμένα τα βήματά μας, διότι διαφορετικά άλλα συστήματα, ο λαϊκισμός και η μυσαλλοδοξία θα κυριαρχήσουν όπως και σε άλλες χώρες, και τότε τα προβλήματα θα είναι δυσεπίλυτα. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε μια μάχη δημοκρατική, μια μάχη ενωτική, όπου όμως να πούμε ξεκάθαρα τα διλήμματα, αν θέλουμε ένα κόμμα που να κάνει μικρά βήματα, που πολλές φορές είναι τόσο μικρά που μοιάζουν στασιμότητα, ή θέλουμε ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δημοκρατική ανατροπή και να είμαστε η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση στη χώρα. Επειδή, και κλείνω με αυτό, βρίσκεσαι στην Κρήτη, να υποθέσω ότι δίνεται πολύ μεγάλη βαρύτητα στο νησί, με δεδομένο ότι θα βρεθείτε μέχρι και την Δευτέρα εδώ. Θα οργώσετε όλη την Κρήτη, σωστά? Βεβαίως. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι στην Κρήτη. Έχει αγώνες για τη δημοκρατία, πολύ μεγάλη ιστορία, έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη ο κόσμος και ξέρετε, έδωσε και ένα μήνυμα, αν θέλετε, και στις προηγούμενες εκλογές, mm-hmm. ότι μπορεί, το ΠΑΣΟΚ μπορεί, δεν είναι για δευτερότητα τους ρόλους, μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, γι' αυτό δίνω πολύ μεγάλη έμφαση και γιατί αυτός ο τόπος έχει πολύ σπουδαίο μέλλον να παίξει τα επόμενα χρόνια. Κύριε Δούκα, κύριε Δήμαρχε των Αθηναίων, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.